Λοιπόν, Χάρη, έταξε ότι δεν μπορείς με τίποτα να πεις ψέματα. Ναι. Α, δεν σε βλέπω τώρα να απαντάς. Ε. Ήταν, τώρα λιγάκι το μαζεύεις. Αν είναι και κάτι, ξέρεις, πολύ, πολύ βαρύ. Ούτε ε, Θυμάμαι καν. Για να καταλάβεις τι εννοώ ψέμα. Θυμάμαι μία συνάδελφο, κυρία τώρα μεγάλη, ε, εξαιτική, η οποία έλεγε, «Βρε παιδιά, κοιτάξτε, τις είχαμε γράψει στην επιθέωρηση ένα νούμερο που έκανε τη διαβολογυναίκα». Τότε ήταν τη mm. μόδα μια ταινία με την Strip, τη Mary Strip. Βεβαίω. Και τη Ροζάν Μπαρ. Για τη γράφουμε λοιπόν τη διαβολογυναίκα. Και το νούμερο δεν πήγαινε και πολύ καλά στην επιθεώρηση. Οπότε ερχόταν και διαμαρτυρόταν στο Καμαρίνε μου. Και έλεγε. που ήμουν, ήταν και η Άννα μαζί. Και έλεγε: Βρε, παιδιά, πώ να περάσει ε... αυτό το νούμερο. Όταν βλέπετε αυτό το αγγελικό προσωπάκι. Δεν είναι. <laughs> και μιλάμε. Άμα σου πω ποια είναι μετά, είναι σαν το διάλογο μεταμορφωμένο. Μα θα το βρούμε, αφού είπε τώρα <laughs> έκανε αυτό το νούμερο. <laughs> ναι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τα παίρνω πίσω, τα παίρνω πίσω όλα. Τα παίρνω πίσω όλα, Χριστέ. Σ' αγαπώ, Χάρη, σ' αγαπώ. Ξεκινάμε. Πάμε, πάμε για την πρώτη μας ερώτηση. Λοιπόν, γυρνάμε το χρόνο πίσω. Θέλω να μου πεις μία συνεργασία που θα ξανά με μεγάλη χαρά και μία που δεν θα ξανά Πολλέ Πολλές συνεργασίες θα ξανά με πολύ μεγάλη χαρά. Πολλοί άνθρωποι, πολύ, 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 πολύ. Δυστυχώ αυτό που θα ξανά έκανα με τη μεγαλύτερη χαρά, ο Μάνο Ατζηδάκη που τον ανέφερα και πριν, δεν είναι πλέον εν ζωή. Αλλά το 99% των ανθρώπων που πέρασαν από δίπλα μου συνδεθήκαμε έτσι με μεγάλη αγάπη και θα, θα το έκανα ξανά με μεγάλη χαρά. Αυτό που δεν θα έκανα δεν μπορώ να το πω δυστυχώ. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχουν τέσσερι συγκεκριμένοι Α, τέσσερι κιόλα διαφορετικέ συνεργασίε. Τέσσερι διαφορετικέ συνεργασίε, αλλά βέβαια μέσα σε 37 χρόνια, 38. Εντάξει, είναι νομίζω πολύ. Μικρός ε, αριθμός. είναι μικρό αριθμό και είναι μόνο αυτή. Ε, υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αυτέ οι συνεργασίε για τι οποίε ε, έχω λυπηθεί που, που, έμπλεξα, γιατί θυμάμαι ότι μέτραγα και είναι χαρακτηριστικό αυτό κάθε φορά τι ημέρε στα δεύτερο φανταριλίκη, δηλαδή πότε θα τελειώσουν ναι. και κάποια τη διέκοψα. Τη σταμάτησα που ήταν και χειρότερη από όλε. Τη σταμάτησα λέγοντας την τρομερή ατάκα, εσεί κυρία μου όχι star που θέλετε δεν είστε, ούτε για star δεν κάνετε. Έχεις πει τέτοιο πράγμα. Ναι. Έχω το έχω πει. Αυτό δεν είναι αγγελικό, είναι διαβολικό. Ε? Αλλά μιλάμε για... Είσαι ειλικρινέστατο. <laughs> <laughs> ναι, αλλά παιδιά μας έχει πει τώρα εδώ πέρα <laughs> πολύ πράγμα. Χάρη, η επόμενη ερώτηση θα μετρήσει διπλή, γιατί έρχεται από του σπουδαστέ του City Unity College, με του οποίου συνεργαζόμαστε εδώ στην εκπομπή. Μα βοηθούν πολύ στην προετοιμασία τη εκπομπή. Οπότε, αν είσαι ειλικρινή, η πόντη που θα πάρει θα είναι διπλή. Λοιπόν, πρόσεξε καλά. Σου γίνεται πρόταση να συνεργαστεί σε ένα επόμενο project που θα κάνει, σε μια τηλεοπτική σειρά. Και θέλω να μου πει ποιον επιλέγει από του δύο. Επιλέγει τον Γιώργο Καπουτζίδη ή τον Ανδρέα Γεωργίου. Το Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί το είδο των πραγμάτων που γράφει ε, και σκηνοθετεί είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνω εγώ και που καταλαβαίνω εγώ. Είναι πιο κοντά στη λογική και στην αισθητική μου. Εντάξει, και ο Γιώργο Καταλαβαίνω ότι στο δικό του είδο ε, είναι πετυχημένο, αλλά είναι ένα είδο το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ακόμα. Ισαπουνόπερα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. <laughs> Σεξ, φαγητό, ύπνο. Στο λόγο μου τα βάλει σωστή σειρά. Χριστέ μου. Αυτό τώρα θε οπωσδήποτε. Ναι, βεβαια ε, Σε Σιγά-σιγά για το δύσκολο. Γιατί δυσκολό. ξέρετε τώρα, παιδιά. Άμα δεν πω το σεξ πρώτο, θα πούνε δεν του έχω τη διάθεση <laughs> του Ρώμα πια. <laughs> ναι, και είναι γέρο. Οπότε τώρα πει να ναι, πιέζομαι. Κανονικά ε, τι θε ε, να πει στο φαγητό. Ε, κανονικά. <laughs> Όχι, εντάξει, θα πω το εξή. Ότι όταν μιλάμε για σεξ πρώτα απ' όλα για μένα, μετά από τα χρόνια που είμαι μαζί και είμαι ζευγάρι δηλαδή. Ε, αυτό λέγεται πλέον έρωτα και είναι έρωτα σε όλε τι εκφάνσει. Έρωτα όταν κοιτάζομαστε, όταν μιλάμε, όταν γελάμε, όταν τρώμε μαζί. Είναι, είναι, είναι πλήρε το συνέστημα και πολύ δυνατό. Οπότε, οπότε πάλι θα πούνε ότι δεν του κόνω τη διάθεση και λέει διάφορα τέτοια παραπλανητικά. Αλλά στην πραγματικότητα, πραγματικά πρώτα βάζω την αγάπη, τη μεγάλη αγάπη, τη βαθιά αγάπη που αισθάνομαι και νομίζω ανταποδίδεται. Τον έρωτα και το σεξ. Έτσι θα τα βάζα. Τώρα το φαγητό κλπ. Και, και αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλα πράγματα όπω είναι η αγάπη, ο έρωτα. εντάξει, και το σεξ, ναι. Άρα υποβάζουμε πρώτα το σεξ, μετά το φαγητό και μετά τον ύπνο. Τον ύπνο, σίγουρα τελευταίο ε, από αυτά. Εννοείται. Ε, Οκ, okay, δεκτό. <ΛΛΛΛΛΛΛ> Χάρη έχει υπάρξει ποτέ τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Έχω υπάρξει, ναι. Μία φορά. Έχω υπάρξει μία φορά. Και φυσικά ήταν τελικά ο, ο για... εγώ είμαι αυτός που έφυγα γιατί κατάλαβα ότι, επειδή μπήκα και τελευταίος, κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσε να, να συνεχιστεί. Μετατοπίζονται οι ισορροπίες. Αυτό που λένε τρίο ήταν και η εποχή τότε που φαινόταν σαν να μπορούν να συζήσουν τρεις άνθρωποι, ας πούμε. Εμάς ήταν αυτή η απόφαση. Α, ναι. Α, ήταν εν γνώση. Συνεπήρχαμε και, και οι τρει, Ναι, ναι. Α, έτσι όπω το ναι, είπες. Και αυτό τότε. δεν μπορούσε να κρατήσει. Α, Ναι, και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που είναι ερήμην του ενό. Βέβαια. Το τρίτο πρόσωπο. Ναι, και αυτό έχει υπάρξει μια φορά. Α, μια χαρά. Δύο, εντάξει. Λοιπόν. Είμαι μεγάλο. Έχω ζήσει κι εγώ. Ναι, Κάποια, okay, okay. κάποια πράγματα. Δεκτό και ειλικρινέστατο. Έχει αρνηθεί κάποιο ρόλο και μετά το μετά Έχω αρνηθεί. Έχω αρνηθεί κάποιου ρόλου. Ε, πρώτα απ' όλα έχω αρνηθεί ένα ρόλο που μου πρότεινε ο συγχωρεμένος ο, ο σκηνοθέτης, Κωστής Τσόνος, που εμένα για κάποιο λόγο, Θεός συγχωρέστον, δεν μου γεμίζει το μάτι, ε, έτσι όπως με είχε προσεγγίσει. Ήμουν νέο. το έργο «39 σκαλοπάτια» που το είχε φέρει, είχε πάρει τα δικαιώματα και το είχε φέρει από το Λονδίνο, ε, το αρνηθήκα. Είχα κάνει τότε του μεν και του δε κλπ. Είχα κάνει επιτυχία δηλαδή στον κόσμο και μετά όταν το είδα μου πέσανε τα σαγόνια. Ο ηθοποιό που το έπαιξε έκανε κάποια. Καριέρα, όχι κάποια. Καριέρα ο άνθρωπο είναι μια χαρά, εξαιρετικό από αυτό το έργο. Παίχτηκε πολλέ φορέ με τον ίδιο και θα ήθελα πολύ να το έχω κάνει. Αντίθετα, ε, το ότι, ε, ότι είπα όχι και έφυγα ε, στην ταινία του σπουδαίου Νίκου Κούνδουρου, τον Μπορντέλο, ε, που έπαιζα τον νεαρό έτσι αξιωματικό Ματέο Ρίτσι και αποφάσισα όταν μου είπε για γυμνά και επειδή δεν υπήρχε και σενάριο, κάθε μέρα ερχόντουσαν κάποιε σελίδε και δεν μπορούσα να το συντάξω μέσα μου mm -hmm. το πώ θα το κάνω. Και σκεφτόμουν πάντα τον πατέρα μου πώ θα το πάρει, που του είχα πει ότι εγώ αφήνω την ιατρική για να κάνω αυτό το πράγμα. Και το αρνήθηκα. Τότε ο Κούνδουρο μου είπε: Φεύγει από ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Ποιο είσαι. Τελικά, όταν πήγα να δω την ταινία, ε, στον κινηματογράφο. χάρηκα πάρα πολύ γιατί δεν μου άρεσε καθόλου και έμελε να είναι και η μεγαλύτερη αποτυχία του Νίκου Κούνδου. Άρα εδώ δεν το μετάνιωσε. Αυτό. Οκ. Οκ, δεκτό. Δύο ονόματα. Εσύ θα μου πει το ένα. Απλή ερώτηση. Πολύ. Ελένη Ράντου ή Ρένια Λουιζίδου. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Δεν λέγεται αυτό. Αυτή η ερώτηση δεν λέγεται. Είναι δυνατόν, ξέρει τώρα δύο τόσο σημαντικά δύο τόσο σημαντικοί άνθρωποι για τη ζωή μου και για την πορεία την καλλιτεχνική, θα έλεγα Ελένη Λουιζίδου. Ελένη Λουιζίδου. Τι να πω. Έξυπνη απάντηση είναι η αλήθεια. Έξυπνη απάντηση. Αλλά δεν έπεισε. Δεν θα μου αφήσει να γιάσω. Έχει αγιάσει αρκετά μέχρι τώρα. Ναι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η οποία είναι και η τελευταία μα. Θέλω να πει το τελευταίο ψέμα που είπε. Το τελευταίο ψέμα που είπα, ε, αυτό ήταν όταν προ-κορονοϊού προ που πήγα και είδα μια παράσταση. Ε, μια συναδέλφου πάλι. και Ναι, μια συναδέλφου, δεν θα πω πολλά γιατί θα το καταλάβουνε Οπότε μου λέει, μέσα στη χαρά όταν πήγα στα Καμαρίνια, γιατί έπρεπε το κάνω. Ε, και ήταν για μια παράσταση δηλαδή που είχε να κάνει και με την περιφέρεια Αττικής μου λέει: Ε! Οπότε απάντησα. Ε. Αυτό. Ήταν ένα ψέμα. Σου δηλαδή... είπε και πάτησες, ε, και πάτησε σε. Ε. Είπα και εγώ. Ε. Δηλαδή έτσι συμφώνησα σε αυτό το ε. Αλλά δεν, αλλά δεν ήταν μεγάλο ψέμα γιατί δεν είπα. Δεν, δεν το ανέλησα αυτό που εσάς. Το απέφυγε. Ήτανε σου λέω τώρα το, δεν θες να ξέρεις. Καλά, αυτά είναι μωρέ τα κατά συνθήκη, δεν λέγονται ψέματα. Ναι, να δει... εγώ, εγώ, τέτοια, τέτοια λέω κατά αυτά συνθήκη. Αυτά νομίζω τα έχουμε, τα έχουμε πει όλοι μα. Δεν θέλω, πρώτα απ' όλα αυτό το θεωρώ και προών. Δηλαδή, δεν ωφελεί να πληγώσει έναν άνθρωπο ισκή. και να κάτσει τώρα τη στιγμή που έχει καταθέσει την ψυχή του όπω το κάνει. Έχει δουλέψει. Και τι να κάνει τώρα υψηλή κριτική. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Αλλά, αλλά πραγματικά εκεί με έπιασε το ε και απάντησα με το ίδιο ε. Εξπρό. E". Ε. 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 ε, ε. <laughs> και ό,τι γίνει. <laughs> <laughs> δεκτό, δεκτό. <laughs> Για πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του χάρη Ρώμα. Έχω περιέργεια.